είπε ότι στους γάμους δίνονται όρκοι πίστεως και όχι στα διαζύγια. Είστε σε διαρκές διαζύγιο με τον κύριο Λαζαρίδη σε ό,τι αφορά το κόμμα σας, κύριε Καμένο? Όχι με τον κύριο Λαζαρίδη. Απλά να πω ότι βγήκαν οι νέοι και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Σε όλα τα συλλαλητήρια βλέπουμε νέους και οικογένειες με τα παιδάκια στο χέρι για τη Μακεδονία μας. Τιμή για όλους είναι που οι νέοι τραγουδούν το Μακεδονία τα ξακουστή. Βεβαίως αυτό που είπατε, κύριε Αυτιά, πριν λίγο, ότι η Μακεδονία μια και ελληνική και η πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκη, είναι αλυτρωτικό κατά τον κύριο Φίλη στον κύριο Χατζή πριν 10 μέρες εδώ το πρωί, το οποίο βάσει του άρθρου 6 και των υπολείπων άρθρων της συνθήκης που υπογράψαμε, μπορεί να έρθει ο εισαγγελέας και να σας συλλάβει. Τι λέτε? Βεβαίως. Αν το καταγγείλει στην πρεσβεία των Σκοπίων που θα ανοίξει στην Αθήνα. Ένα Σκοπιανό. Πότε θα γίνει αυτό? Όταν κυρωθεί η σύμβαση τουλάχιστον από αυτούς. Μάλιστα. Οπότε πρέπει λίγο να προσέχουμε εδώ τις ελευθερίες στην Ελλάδα. Θα αλλάξει και το βιβλίο, δηλαδή τώρα, αυτό που μάθαμε και λίγο τώρα, χιούμορ πρωί-πρωί. Θα αλλάξει και το βιβλίο. Το βιβλίο θα προσπαθήσουν να το αλλάξουν με την επιτροπή, η οποία θα δει ειδικών, η οποία θα δει ποια κομμάτια της ιστορίας θα πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι και να δούμε αν είναι λυτρωτικά, επεκτατικά ή εχθρικά ή σοβινιστικά. Όπως δηλαδή τώρα μου λέτε ότι θα συλληφθεί όλος ο ελληνικός λαός που πιστεύει ότι η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και ο Λευκός ο Πύργος είναι το σύμβολό της, έτσι? Αυτό είναι. Απλώς υπάρχει μεγάλη ευθύνη στον πολιτικό κόσμο, διότι συνεχίζουν να λένε ψέματα για ένα εθνικό ζήτημα. Ψέματα. Το να λες ψέματα για ένα ζήτημα οικονομικό ή να μην γνωρίζεις πολύ καλά οικονομικά, διότι τα συνταξιοδοτικά τα ξέρετε εσείς και ο Αλέξης εδώ πέρα καλύτερα από όλους μας, για παράδειγμα. Άλλα οικονομικά μπορεί να τα ξέρω εγώ καλύτερα, ο κύριος καθηγητής ή κάποιος άλλος δεξιών ή εξευονήμων από μένα, όπως κάθομαι. Αλλά στα εθνικά θέματα δεν χωράνε ψέματα, διότι τα εθνικά, εάν χαλάσουν, δεν διορθώνουν. Τα οικονομικά διορθώνουν. Και ψέμα να πεις και λάθος υπολογισμό να κάνεις και να μην βρεις τη σύνταξη όπως πρέπει με τον νόμο του Κατρούγκαλου. Να πεις ψέματα ως Κατρούγκαλος. Είπε ψέματα ο Κατρούγκαλος, έτσι. Είπε με χοντρά ψέματα, τα οποία εμείς εκείνη τη στιγμή, μη γνωρίζοντας τους αλγόριθμους και τους τύπους, πού να ξέρω εγώ πώς γίνεται ο υπολογισμός, Αλέξη μου, δεν το ξέρω. Ξέρω τους αλγόριθμους της οικονομετρίας. Δεν ξέρω τους αλγόριθμους των συντάξεων. Αναγκαστήκαμε να πούμε ότι εφόσον υπάρχει επαναπροσδιορισμός της σύνταξης, πιθανό να είναι κάτι καλό, πιθανό κάτι δίκαιο. Μια κούλπα, κύριε Καμένο. Τι μια κούλπα, αφού το είπα και τότε. Ότι πρέπει να, δούμε πώς θα φτάσει στην τσέπη του κάθε ενός και να είναι κοινωνικά δίκαιο. Το να κουρεύει οριζόντια που κάνει προηγούμενοι, και αυτό ήταν άδικο. Διότι του βρήκε σε μια γωνία και του πυροβόλησε με μια ρηπή. Σαν να είσαι στη ζούγκλα. Δεν είναι έτσι. Απλώς τώρα πρέπει να διορθωθεί και πρέπει να δοθεί μια άλλη όθηση στην οικονομία. Για να πάμε. Εκτός από βουλευτής, είστε και αντιπρόεδρος. Ναι. Περιμένετε τι? Το κατηγορητήριο για την αποκαθήλωση, τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό είναι εξαιρετικό. Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Μετά σας. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να υπογράψουν 50 συνάδελφοι. Ναι. Πρόταση μομφής στο πρόσωπό μου ως αντιπρόεδρο της Βουλής. Η πρόταση μομφής βάσει του κανονισμού της Βουλής πρέπει να τεκμηριώσει τον λόγο για τον οποίο εξετέλεσα πλημελώς τα καθήκοντά μου ως αντιπρόεδρος και τίποτα άλλο. Όχι ότι είμαι Ολυμπιακός, ούτε ότι φοράω γυαλιά, οτιδήποτε άλλο. Δεν συνίσταται δηλαδή πρόταση μομφής για πολιτικούς λόγους. Αυτό θέλουν να αποφύγουν. Δεν θα τους κάνω τη χάρη. Διότι έχω ιδρώσει πάρα πολύ και παλέψει για όλα στη ζωή μου. Τι σημαίνει αυτό, δεν και θα τους κάνω τη χάρη? Επειδή όταν εγώ είχα την καλή πρόθεση να παραιτηθώ και να διευκολύνω, πήγαν τη Δευτέρα μετά την ψηφοφορία μου, πετάξουμε τις κλωσιές από το γραφείο μου. Με τις κλωσιές. Στον δρόμο με τις κλωτές. Είναι βαρύ αυτό. Είναι βαρύ αυτό που λέτε. Έχω απόρριτα έγγραφα των εξεταστικών. Έχω φακέλους οι οποίοι δεν μπορούν να τις δει άνθρωπος. Ποιοι το κάναν αυτό? Η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Αδυνατό να το πιστέψω, κύριε Καμένο. Γιατί τώρα, μέχρι χθε ήσασταν δίπλα. Έχω πει ευθέως και έχουν καταγραφεί στα πρακτικά τα περιστατικά αυτά τη συνδιάσκεψη των Προέδρων. Ο κύριος Βούτζης εξεπλάγει, το κατάλαβε ότι δεν είχα λόγο να μην παραιτηθώ, αλλά από τη στιγμή που οι δικοί μου άνθρωποι δεν μου δίνουν μία μέρα να μαζέψω σε μία κούτα τα πράγματά μου, σημαίνει ότι εγώ τώρα θα τους βάλω σε μία κούτα, όλους μαζί, να δω τι θα γράψουν για τα πλημελή καθήκοντα τα δικά μου ως αντιπρόεδρου. Όπου ο κύριος Βούτσης προς τιμήν του, όπου σαν πρόεδρος είναι εξαιρετικός, έτσι, πολιτικά διαφωνώ μαζί του, είπε προς τιμήν του. Ζητάει παρέτηση όμως. Και κακώς ζητάει παρέτηση. Ζητάει διότι θέλει να διευκολύνει, δεν θέλει να το ζήσει. Για να βάλουμε τον αντιπρόεδρο. Θα είμαστε μία μέρα ολόκληρη να μιλήσουμε πολιτικά στη Βουλή και εγώ έχω και μία ώρα ομιλίας. Όπως λέει ο κανονισμός, αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά νομίζω δεν θα το αποφύγουν. Ο κανονισμός τι λέει? Ότι πρέπει να υπάρξουν 50 υπογραφές και πρόταση μομφής. Σωστό. Η πρόταση όμως πρέπει να γράφει, είναι σαφής η πρόταση στον κανονισμό, δεν μπορεί να γράψει κάτι άλλο, ότι έχω εκτελέσει πλημελώς τα καθήκοντά μου ως αντιπρόεδρος. Με στοιχεία. Βεβαίως. Αυτό δεν συντρέχει λόγος, διότι ο κύριος Βούτσης είπε στα πρακτικά ότι ήμουν εξαιρετικός αντιπρόεδρος. Το έχει πει. Δεν συντρέχει λόγος. Δεν συντρέχει λόγος να γραφεί πρόταση μομφής. Οπότε περιμένω να δω τι εφεύρημα θα φτιάξουν, τι θα υπογράψουν και θα τους περιμένει και η δικαιοσύνη αυτούς που πιθανόν γράψουν ή υπογράψουν κάτι ψευδές για το πρόσωπό μου.
Α, το χοντρένεται το πράγμα, φυσικά έτσι. Είναι το χοντρινό. Όταν βάλει κάποιο την υπογραφή του και υπογράψει κάτι ψευδές για το πρόσωπό μου, φυσικά για το χοντρό. Είναι χοντρό. Είναι το αίσθημα δικαίου που πρέπει να έχει ο καθένας. Όλα αυτά τα περί. Δυστυχώς, αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Όταν του είπα στου ανεξάρτητου Έλληνε ότι δεν είσαστε τον αγκαίο καλό, είσαστε η προέκταση του αριστερού χεριού του ΣΥΡΙΖΑ και στείλατε το Γκοτζιά να υπογράψει και να παραδώσει τη Μακεδονία μας. Δεν τους άρεσε. Ποιο αναγκαίο καλό? Το αναγκαίο καλό είναι να τον στρίψεις λίγο δεξιά. Εμείς οι δεξιοί φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε δεξιοί. Ντρεπόμαστε κιόλας. Εγώ ντρέπομαι και δεν έχω ντραπεί 3 χρόνια. Δεν γίνεται όμως να σου βάζει ο Τσίπρας στο χέρι το αριστερό και να στέλνει τον Γκοτζιά να σου υπογράφει αυτή την κατάπτυξη, τη σύμβαση, να γινόμαστε ρεζίλοι σαν Έλληνες και να μας τρολάρει ο Ζάεφ ότι είναι Μακεδόνας και τα προϊόντα του μακεδονικά και έχει να κάνει μπάνιο στη Μακεδονία. Την οποία την εννοεί η δικιά του, έτσι, γιατί τα βιβλία τους είχαν και την καβάλα και το λιτόχωρο μέσα. Τώρα πιθανόν τα βγάλουν, αλλά αυτός έρχεται να κάνει μπάνιο και δείχνει στο υποσυνείδητο των Σκοπιανών, των Σλάβων, ότι δεν πειράζει, παραλία δικιά μου είναι. Στο άρθρο 13 έβαλα και το λιμάνι, όπως ξέρετε, μέσα για να έχω έξοδο, το οποίο δικαίως το δικαιούνται, αλλά βεβαίως θα μπορούσαν στο άρθρο 13, κύριε Μητρόπουλε, επειδή το έχουμε συζητήσει, να πάνε και δυτικά στα Τύρανα. Και από εκεί έχει θάλασσα. Ως περίκλειστη έχει χώρα. Έχει θάλασσα μάλιστα, και προς τα Τύρανα. Μάλιστα, δεν έχει μάλιστα, θάλασσα στο Μουσουλμαϊκό. Σωστό. Έτσι, λοιπόν, είναι πολλά τα αλλά ζητήματα. Αλλά ναι, θα είναι εκεί προσέβλεπα. Εγώ έχω να πω για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Τα πιστεύω του θα τα πάει μέχρι τέλους και νομίζω ότι είμαστε περήφανοι για τους νέους μας που βγαίνουν και τραγουδάνε το Μακεδονία. Ξακουστεί το Αλεξάνδρου η χώρα. Και το τραγουδάμε και εμείς οι πυρώτες, έτσι. Λοιπόν, το τραγουδάμε, κύριε Ευχαίρη, καταλαβαίνετε. Επειδή υπήρξε αντιπρόεδρος και πρώτος βουλής, ναι, θεωρώ ότι θα είναι ντροπή και ξεπεσμός για το κοινοβούλιο. Σπάνια χρησιμοποιώ δύσκολες φράσεις και για το προεδρείο της Βουλής, για το λόγο που λένε ότι θα του κάνει μομφή. Διότι ο κανονισμός απαιτεί, μόνο όπως το εξέγησε ο κύριος Καμένος, μόνο ότι δεν εξετέλεσε καλώς τα καθήκοντά του. Δηλαδή άσκησε πλημελώς. Άλλο λόγο δεν έχουνε. Είχαμε συγκεκριμένη συμπεριφορά ότι δεν ενέδωσε, δεν πίστεψε ότι είναι σωστή η συμφωνία. Λοιπόν, την χαρακτηρίζει. Για πολιτικούς λόγους. Άρα αναμένουμε κι εμείς απ' έξω οι νομικοί. Κύριε Μητρόπουλε, τι θα κάνουν? Διεγράφην για ένα ηθικό και εθνικό ζήτημα. Σωστό, σωστό. Το οποίο δεν υπήρχε και κανόνας κομματικής πειθαρχίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πειθαρχίσουμε όλοι, να αφήσουμε το Ζάρ στην Τέντα να λοιπόν, υπογράψει. Ήρθε με το βιβλίο του ο Καμένο. Έτσι, λοιπόν, αυτά, για να δούμε. Ελάτε. Τα φορολογικά έσοδα είναι η μεγαλύτερη πηγή, η βασική πηγή πληρωμής του ελλείμματος των συνταξιοδοτικών ταμείων. Μάλιστα. Κάθε χρόνο χρειαζόμαστε περίπου 13 δις, αν θυμάμαι το Excel του 17, το οποίο χρηματοδοτείται, δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε εισφορές λόγω της ανεργίας, η οποία μειώνεται με ένα αλλά είναι ακόμα υψηλή, για να καλύψουν τα κενά του ασφαλιστικού φορέα. Αυτό δεν είναι καλή εξίσωση. Να φορολογείς για να πληρώνεις συντάξεις. Και φέτος δώσαμε 1,1 δις. Αυτό το έλλειμμα. Από τον προϋπολογισμό στον ΕΦΚΑ. Επειδή δεν έχουμε τρόπο να τα πούμε απλά το καθένα, να δανειζόμαστε είτε από το Ρέγκλιν είτε από τις αγορές για να καλύπτουμε την τρύπα του ΕΦΚΑ, πληρώνεται από ιδίους πόρους, δηλαδή από την εφορία μας. Έμεσους και άμεσους πόρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Δεν διορθώνεται εύκολα, διότι χρειάζεται περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερες από τους 500 ευρώ ή οτιδήποτε είναι, έχω πει εγώ για αρχή. Για να σώσεις και τα ταμεία. Χιλιάδες να έχεις μεγάλους πολλαπλασιαστές για να σώσεις τα ταμεία. Σαφώς όμως γίνονται πληστηριασμοί, όπως είπε η συνάδελφος, και γίνονται πληστηριασμοί όμως σε αυτούς που είναι. Για κατασχέσεις μίλησε. Για κατασχέσεις λογαριασμών. Το υπερπλεώνασμα θα ήταν ευχής έργων ναι, που μπήκε άλλες φορές να προέλθει από την ανάπτυξη. Να έχουμε δηλαδή πολλαπλασιαστεί μεγάλο στο ΑΕΠ, δηλαδή πολλά τιμολόγια, πολλές συναλλαγές, να τα πούμε. Ανάπτυξη, έτσι ώστε η φορολογία, γιατί ένα ποσοστό σε μεγαλύτερο ΑΕΠ, έχουμε αυτή τη στιγμή μικρότερη ανάπτυξη από την αναμενόμενη. Νομίζω θα πάμε καλύτερα. Αλλά αυτό δεν είναι. Φτάνει δεν αυτό είναι για να φύγουμε βασικό μπροστά. Για να φύγουμε μπροστά, έχουμε ζητήματα πολλά να λύσουμε. Ο Τόμψεν έλεγε 5%. Αυτό είναι η νομοθεσία, η νομολογία, το πότε θα τελειώνουν τα δικαστήριά μας, όχι σε 25 χρόνια των εταιριών, αλλά σε 5, γραφειοκρατία. Είναι ένα σταθερό φορολογικό σύστημα το οποίο δεν υπάρχει, είναι οι κανόνες δικαίου, αξιόπιστο, αλλά και το δημογραφικό. Δηλαδή, αν κάτι δεν γίνει στην Ελλάδα με το δημογραφικό, δεν μπορεί να βρούμε ποτέ. Άρα λοιπόν είναι ένα σύνολο ενεργειών. Δηλαδή θέλουμε νέους ανθρώπους να μπουν στην αγορά εργασίας. Προσέξτε τώρα. Και να πω και το εξής. Αυτό με το μεταναστευτικό. Σαφώς έγινε deal. Εγώ το είπα τώρα το deal. Έγινε deal. Έγινε με την έννοια. Το είπα όταν έγινε και η δικιά μας κοινοβουλευτική σε σχέση δηλαδή με το Σκοπιανό. Τώρα βλέπεις ότι πίεσε η Μέρκελ και την Ισπανία και όλες τις χώρες. Βρήκαν χθες και τα non-paper. Εδώ να πούμε κάτι και να πάρουμε μια δημόσια θέση όλοι. Ελάτε. Οι Ισπανοί είπαν ότι δεσμεύτηκε η κυρία Μέρκελ ότι αυτοί που θα επαναπροωθηθούν, όλα τους τα έξοδα, α έως ω, θα τα πληρώσει η Γερμανία. Και διαμονής και διατροφής και εκπαίδευσης και συντονισμού με την κοινωνία. Όλα τα έξοδα, είπαν οι Ισπανοί, θα τα πληρώνει η Γερμανία. Ισχύει το ίδιο και για εμάς. Δεύτερον,
Αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν πίσω θα παίρνουν άσυλο στην Ελλάδα. Πού θα πάνε. Πού θα πάνε επίσης, διότι δεν θέλω να μου κάνει απεργία στη Μόρια ο κοινοτάρχης, όταν έχεις κάμια 800 και έχεις 8.000 και έχουμε λίματα και υπάρχει και ένα θέμα δημόσιας υγείας. Μην κρυβόμαστε τώρα. Και μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν σκιές, δηλαδή, αυτό λέτε τώρα. Δεν λέω σκιές. Εγώ λέω ότι πρέπει να λυθεί το θέμα. Είναι ήδη βαρύ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πρέπει, αν έρθουν και άλλοι, να είμαστε σίγουροι πρώτον ότι το έλατος στα έξοδα πλέον, όπως στην Ισπανία, θα πληρωθούν 100% από τη Γερμανία. 100%, διότι φεύγουν από εκεί, έρχονται εδώ και αυτό είναι το deal. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι Ισπανοί. Άρα πρέπει να ισχύσει και για εμάς και δεύτερον να έχουμε υποδομές. Πού θα τους μοιράσουμε, πώς θα πάνε, να ζουν καλά οι άνθρωποι, να μην έχουμε πίεση στην τοπική κοινωνία. Ελάτε, κύριε Τζιρόνι.